θέλω να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μου, αναλαμβάνοντας τα καινούργια μου καθήκοντα στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ανταποκριθήκατε και ήρθατε, μέσα από σας θα μπορέσω να επικοινωνήσω με τους δημότες, να τους ευχαριστήσω και αυτούς, γιατί πίστεψαν σε μένα και με την ψήφο τους με έστειλαν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, να ευχαριστήσω το Δήμαρχο που με συμπεριέλαβε στην ομάδα για να διοικήσουμε το Δήμο και επίσης μου ανέθεσε πριν από ένα μήνα περίπου καθήκοντα αντιδημάρχου σε ένα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου πόστο που είναι η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής. Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου, επειδή θεωρώ ότι βασικό στο να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις αυτές τις απαιτήσεις είναι η οργάνωση, θεώρησα σκόπιμο και κάλεσα τους προέδρους των τοπικών διαμερισμάτων όλου του Δήμου, 22 τον αριθμό, και θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί ανταποκρίθηκαν και αυτοί στο κάλεσμά μου και ήρθαν, εκτός από 2-3 οι οποίοι είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις και τους οποίους είδα κατηδίαν τις επόμενες μέρες, και τους αντιδημάρχους του Δήμου, ώστε να καταστρώσουμε ένα πλάνο με βάση το οποίο θα φέρουμε εις πέρα στο δύσκολο έργο αυτό. Γιατί είναι πράγματι δύσκολο, γιατί έχει πάρα πολλά μέτωπα και πάρα πολλές οι απαιτήσεις. Οι δράσεις οι οποίες έχουμε αναλάβει, εγώ και οι συνεργάτες μου, γιατί μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις ποτέ τίποτα, είναι το πράσινο, δηλαδή δέντρα, γκαζόν, κλαδέματα κλπ. Είναι ο ηλεκτροφωτισμός. Έχουμε τμήμα που διεκπεραιώνει τις εκκρεμότητες με σιδηρουργικής φύσεως εργασίες, άλλο τμήμα με ξυλουργικής φύσεως εργασίες και άλλο ένα τμήμα που έχει να κάνει με τα χρώματα. Και τέλος την αυτεπιστασία. Επίσης, έχουμε να φέρουμε εις πέρας και να ανταποκριθούμε σε ένα πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα κοινοφελούς χαρακτήρα που έχει ενταχθεί ο Δήμος μας μεταξύ άλλων 16 και ο δικός μας 17, ένα πρόγραμμα που είναι μέσω του ΟΕΔ. Είναι σημαντικό γιατί μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των δημοτών μας, αλλά για μένα είναι πιο σημαντικό γιατί υλοποιώντας αυτό το πρόγραμμα θα μπουν σε 120 οικογένειες του Δήμου μας και ίσως και εκτός Δήμου κάποιοι, κάποια εισοδήματα. Ξέρουμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της ανεργίας, και μέσα από αυτό το πρόγραμμα έστω αυτές οι 120 οικογένειες θα μπει ένα μεροκάματο στο σπίτι τους και θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό από την εκτέλεση των έργων. Όσον αφορά τώρα σε αυτή την παρέμβαση, έχει να κάνει με χώρους κοινοφελούς σε κοινοφελή σημεία, πλατείες, πεζοδρόμια κλπ. Έχει να κάνει με σχολεία, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στα σχολεία και δεχόμαστε καθημερινά αιτήματα από όλα τα σχολεία γιατί έχουν κάποιες ανάγκες. Σε αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, μέχρι στιγμής μας έχουν έρθει και έχουμε ξεκινήσει στην πλακόστρωση γενικά στην αυτεπιστασία 31 άτομα, στη συντήρηση των κτηρίων 14 και στο πράσινο άλλα 14. Γύρω στα 55-56, κοντά στα 60 άτομα. Είναι σημαντικό, περιμένουμε και άλλα 60. Σιγά σιγά θα έρθουν και αυτοί. Σημεία παρέμβασης που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, γιατί για να ξεκινήσουμε απαιτείται προγραμματισμός, απαιτούνται υλικά, απαιτούνται εργαλεία και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι
ιδιωτικού χαρακτήρα που παίρνεις την απόφαση και ενεργείς γρήγορα και ανταποκρίνεσαι σε αυτά τα καλέσματα. Ο Δήμος έχει κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι και χρονοβόρες και γραφειοκρατικά που θέλουν κάποιο χρόνο για να μπορέσουν να ανταποκριθούμε. Παρ' όλα αυτά εμείς έχουμε κάνει παρέμβαση σε 2 σχολεία και τα έχουμε τελειώσει. Αυτό είναι το 3ο και το 6ο δημοτικό. Και όσον αφορά στα υπόλοιπα, πέρα από την καθημερινότητα, τα ηλεκτρολογικά, τα βαψίματα, στις διαγραμμίσεις, στους ηλεκτρολόγους, το πράσινο κλπ. Έχουμε κάνει παρέμβαση και σε πλακοστρώσεις. Ολοκληρώνουμε την οδό Αράτου, που ήταν ένα σημείο, από ό,τι μου είπανε κάποιοι εκεί κάτοικοι, εγώ δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα, ότι θεωρείται ότι το κέντρο της πόλης είναι στον Απόστολο Παύλο. Άρα λοιπόν εκεί στην Αράτου έχουμε κάνει την παρέμβαση και τελειώνουμε. Επί της Δαμασκηνού πάλι κάναμε παρέμβαση, τελειώσαμε. Έχουμε ξεκινήσει στον Άγιο Γεώργιο, στο σχολείο, στα πάρκα, στα πάρκινγκ, στο Χιλιομόδι και επί της Νοταρά. Σιγά σιγά βέβαια, μετά την οργάνωση που κάνουμε, γιατί θέλουμε να γνωρίσουμε και τους ανθρώπους που ήρθαν, να δούμε τι δυνατότητες έχει ο καθένας και να τους κατατάξουμε στην ανάλογη κατηγορία. Θεωρώ, περνώντας ο χρόνος, ότι θα έχουμε έτσι ανωδική απόδοση όσον αφορά τα έργα. Όμως για να πετύχουμε σε όλα αυτά, θεωρώ ότι η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουμε συνεργασία και να έχουμε τη βοήθεια όλων, και των συνεργατών αλλά και των δημοτών, των συμπολιτών μας. Τι εννοώ με αυτό? Πώς μπορεί ο συμπολίτης μας να μας βοηθήσει? Πρώτα απ' όλα να μας ενημερώνει για τα προβλήματα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να είμαστε παντού και να παρακολουθούμε το τι γίνεται. Να μας ενημερώνει. Ήδη έχουμε ανακοινώσει ένα email στο οποίο θα μπορούν να μας στέλνουν τα αιτήματά τους, να τα βλέπουμε, να τα κάνουμε ταξινόμηση και να τα δρομολογούμε όσον αφορά να μπορέσουμε να τα επιλύσουμε. Επίσης, θέλουμε τη βοήθεια των δημοτών όσον αφορά την τήρηση ορισμένων κανόνων στην πόλη μας. Παραδείγματος χάρη, βλέπω, πετάμε τσιγάρα όπου να είναι. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί και ήδη οι πολίτες θα πρέπει να φροντίζουν για την καθαριότητα. Γιατί παλιότερα λέγαμε η καθαριότητα είναι αρχοντιά και πολιτισμός. Ισχύει και σήμερα αυτό. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε σύσταση σε κάποιον άλλο συμπολίτη μας ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Επίσης, θέλουμε τη συνεργασία των καταστηματαρχών. Τους είναι πολύ εύκολο έξω από το κατάστημά τους το δεντράκι να το περιποιηθούν ή να μην ρίχνουν σκουπίδια εκεί. Άρα λοιπόν θέλουμε τη συμπαράσταση και τη βοήθεια όλων για να μπορέσουμε να πετύχουμε στο έργο αυτό, που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητα και έχει να κάνει με την ποιότητα της ζωής όλων μας. Αυτά είχα στη διάθεσή σας, αν θέλετε κάτι. Εγώ θέλω να ξεκινήσω. Η πόλη ψυχολογικά είναι σκοτεινή. Τι θα κάνετε για τα Χριστούγεννα? Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες, έχουμε καταλήξει να κάνουμε μία παρέμβαση και να αλλάξουμε λίγο το κεκτημένο που ήταν τόσα χρόνια. Βέβαια, πάντα με τη σκέψη να μην διαθέσουμε πολλά λεφτά, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες όπως ξέρουμε και δεν θέλουμε ούτε να χαλάμε πολλά λεφτά, αλλά ούτε και να προκαλούμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε παραγγείλει κάποια έτσι εορταστικά στολίδια, πρώτα απ' όλα για τις 3 εισόδους στην πόλη, που θα αναφέρεται ότι είναι ο Δήμος Κορινθίων και θα υπάρχει ένα καλωσόρισμα, και με παρέμβαση στο εσωτερικό της πόλης, ούτως ώστε να δώσουμε εορταστικό χαρακτήρα. Και στη σκέψη μας είναι και στην υλοποίηση είναι να φωτίσουμε κάποια χτίρια με κάποια φτηνά προβολάκια, δεν είναι ακριβή το εγχείρημα αυτό, να δώσουμε έναν τόνο αισιοδοξίας και γιορταστικό τόνο στην πόλη για τις γιορτές. Κύριε Μουρίτσο, έχω ένα πολύ πιο σοβαρό ερώτημα που δεν σας αφορά άμεσα, αλλά σας αφορά σαν Δήμος. Όταν βρέχει σε αυτή την πόλη, όλοι τάζουμε λαμπάδες μέχρι τον πόη μας. Και ειδικά εμείς που μένουμε στη Λεωφόρο Αθηνών, γιατί το ξέρετε το σπίτι μου είναι εδώ απέναντι, πλημμυρίζει ο δρόμος. Τα φρεάτια, εγώ προσωπικά, 2 χρόνια δεν έχω δει να έρθει άνθρωπος να τα καταλύσει.
Κάποια στιγμή δεν πρέπει κάποιος να καθαρίσει τα φρεάτια, να μην πνιγόμαστε? Και βέβαια πρέπει να τα καθαρίσει τα φρεάτια και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν τα έχουν καθαρίσει. Θα κάνουμε τις ανάλογες ενέργειες, εγώ προσωπικά θα κάνω τις ανάλογες ενέργειες και παρενέσεις στο αντίστοιχο κομμάτι που ασχολείται με αυτά, στο αντίστοιχο, στην αντίστοιχη υπηρεσία. Ναι, δεν είναι στην αρμοδιότητα τη δικιά μου, αλλά θα κοιτάξω να το δούμε αυτό το θέμα, κύριε Νικολόπουλο, ή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κύριε Δήμαρχε, μια και μιλάμε για καθημερινότητα. Ένα συχνό πρόβλημα που συναντάμε καθημερινά όλοι μας εμείς που οδηγούμε είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δρόμοι μας με τις παγίδες, με τις γούβες, σε κάθε νεροποντή από μια τρύπα. Πολλοί δρόμοι έχει πολύ καιρό, πολλά χρόνια να πέσει άσφαλτος. Τι γίνεται εδώ? Αυτός ο προβληματισμός που έχετε, κύριε Ναστούλη, είναι και σε όλους εμάς, γιατί και εμείς οδηγούμε και κινιόμαστε καθημερινά μέσα στην πόλη και το αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα όπως και εσείς. Γι' αυτό και έχουμε στη σκέψη μας και στις προτάσεις μας στο νέο τεχνικό πρόγραμμα του 2017 όσο το δυνατόν περισσότερους δρόμους της πόλης να τους βελτιώσουμε φτιάχνοντας νέους ασφαλτοτάπητες. Θα γίνει μέσα στο 2017 αυτό? Ελπίζω πως ναι. Δύο θέματα. Το ένα σας το έχω πει ήδη. Είναι σχετικά με τους κυκλικούς κόμβους. Πήγαμε και ρωτήσαμε και στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι δεν ξέρουν οι πολίτες, είναι διχασμένοι, γιατί άλλοι μάθανε ότι όταν μπαίνεις στο κυκλικό κόμβο έχεις προτεραιότητα και άλλοι ξέρουν ότι όταν μπαίνεις στο κυκλικό κόμβο περιμένεις να περάσει ο άλλος. Με τα συνεχόμενα stop δεν φαίνεται ποιος έχει τελικά προτεραιότητα. Και είναι ένα μικρό κόστος να μπει το σήμα παραχώρηση προτεραιότητας αντί για τα stop. Μήπως πρέπει να γίνει αυτό? Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε με το αντίστοιχο τμήμα που ασχολείται με την κυκλοφοριακή μελέτη που είμαι σίγουρος ότι έχει προχωρήσει και νομίζω ότι έχει τελειώσει. Να δούμε στα σημεία αυτά τι προβλέπει η κυκλοφοριακή μελέτη και ανάλογα να πράξουμε, κύριε Σαρμπέ. Και μια και είπατε για φρεάτια. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Δεν είναι ευθύνη του Δήμου και το γνωρίζουμε. Κάτω από τη γέφυρα, αυτή τη στιγμή τριήρης ή όπως αλλιώς τη λέει ο καθένας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μπάζα από αυτόν που έκανε το έργο. Το θέμα είναι ότι αυτά τα μπάζα κρατάνε τα νερά και δεν καταλήγουν στη θάλασσα όπως θα έπρεπε. Και φοβόνται οι κάτοικοι της περιοχής, σύν ότι έχει δημιουργηθεί ένας βούρκος, ένα έλος και έχει κουνούπια, φοβόνται οι κάτοικοι της περιοχής τι θα γίνει αν θα γίνει μια έντονη βροχόπτωση. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, το διαπίστωσα και εγώ πηγαίνοντας εκεί, αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ειδική νομοθεσία εκεί, γιατί μπλέκεται το θέμα παραλία και θάλασσα. Όμως θα βρούμε λύση να το λύσουμε και αυτό το θέμα, θα βρούμε τρόπο να το λύσουμε και αυτό το θέμα πολύ σύντομα.